Καλημέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην διοργάνωση της δεύτερης ιατρικής επιστημονικής ημερίδας με τίτλο «Ιατρική και δικαιοσύνη. Η νομική επιστήμη συναντάται σύγχρονη ιατρική». Θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα, για να ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς μας, τον κύριο Ανδρέα Καρταπάνη, τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του Ομίλου Υγεία. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στο φιλόξενο αμφιθέατρο του Μητέρα. Για δεύτερη φορά γίνεται αυτή η ημερίδα σε ένα... σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι που αντιμετωπίζουμε εμείς στα νοσοκομεία, που πρέπει να συνδυάσει ιατρική και δικαιοσύνη. Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι γιατροί στην διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, άλλοτε άδικα, μερικές φορές δίκαια, για να μην πούμε ότι όλα γίνονται άδικα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο και δύσκολο θέμα και οι διαχωριστικές γραμμές είναι πάρα πολύ λεπτές και δυσδιάκριτες. Για να δείτε τα προβλήματα, χθες ξαφνικά το πρωί, ανοίγοντας το email μου, είδα ένα email από κάποιον ο οποίος έλεγε ότι είναι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ψέματα, ξέρετε, με τα email δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ, από έναν 35χρονο, αν θυμάμαι καλά την ηλικία του, μας έλεγε και τα ονόματά του, τα πάντα, ο οποίος πάνω από 20 χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, και μας ζητούσε να τον βοηθήσουμε να αυτοκτονήσει. Εντάξει, υπερβολές. Αλλά δέστε, αυτό το λέω για να δείτε τι αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση, όχι με τέτοια πράγματα φυσικά, μέσα στα νοσοκομεία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι τουλάχιστον εδώ στο δικό μας, στα δικά μας τα νοσοκομεία, έχουμε προχωρήσει σε συστήματα ποιότητος, τα οποία να αποδεικνύουν πάντα με τον καλύτερο τρόπο τη θεραπεία την οποία ακολουθεί ο γιατρός και γιατί την ακολουθεί αυτή τη θεραπεία, ώστε σε περιπτώσεις αγωγών, να το πω έτσι, γιατί συνηθίζεται δίκαια ή άδικα, να έχουμε με το μέρος μας τις αποδείξεις που απαιτούνται και χρειάζονται για να δείξουμε ότι ο γιατρός ακολούθησε αυτά που λέει η ιατρική επιστήμη σήμερα και έχει σημασία το σήμερα, γιατί η ιατρική επιστήμη αλλάζει τρομακτικά γρήγορα, αλλά αυτά υπάρχουν σήμερα και έκανε τα πάντα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα του ασθενούς. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, οι καλεσμένοι και οι ομιλητές είναι expert σε αυτό το κομμάτι, θα ακούσουμε και θα πάρουμε την εμπειρία τους πάνω σε αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Πάνο Αλεξανδρή, δικηγόρο και πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καλή σας ημέρα. Καταρχήν, είναι ιδιαίτερος τιμητική η πρόσκληση. Είναι και λίγο πρωτόγνωρη για μένα, γιατί παρόλη τη θητεία μου στα 5 χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν έτυχε να είμαι ξανά σε ιατρικό συνέδριο. Παρόλο που κρίνω και εγώ ότι είναι επάλληλες, συντέμνουσες, οι προσλαμβάνουσες εκείνες που έχουν σχέση τόσο με την ιατρική όσο και τη δικαιοσύνη. Και αυτό για δύο βασικούς λόγους. Καταρχήν, η ιατρική προχωρά πολύ πιο γρήγορα από την νομική επιστήμη σε έναν τομέα που μας αφορά όλους. Και αυτό είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες. Η ιατρική, σε αντιδιαστολή με την νομική επιστήμη, δεν μπορεί να περιμένει. Διότι έχει να αντιμετωπίσει το πλέον βασικό αγαθό του ανθρώπου, που είναι ταυτόχρονα και δημόσιο, αλλά και ιδιωτικό. Και αφορά το στενό πυρήνα του ανθρωπίνου δικαιώματος. Και ποιο είναι αυτό? Η υγεία. Η επιστήμη, λοιπόν, πρέπει να τρέξει με όλες τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας,
για να αντιμετωπίσει τον βαθύτερο πόνο του ανθρώπου, πάνω απ' όλα θέλει να είναι υγιής και όταν δεν είναι υγιής να έχει την καλύτερη δυνατή μεταχείριση. Απ' την άλλη, η νομική είναι πάντοτε ιδιαίτερο συντηρητική στο να προσαρμοστεί και στην τεχνολογία που αφορά τα του οίκου της, πόσο μάλλον στην τεχνολογία που αφορά τα του οίκου της ιατρικής. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια αμοιβαία δυσπιστία η οποία πρέπει να αρθεί. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν εμπόδια στην δυνατότητα της ιατρικής να προοδεύσει και να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου. Πόσο τα χρόνια περνούν και με τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται από το βιοκλιματικό τομέα μέχρι οτιδήποτε θα επιδεινώνονται, δεν θα ελαφρύνονται. Οπότε εκεί θα διωγγούται ο ρόλος της ιατρικής. Ταυτοχρόνως όμως εκεί είναι που έρχεται και η νομική επιστήμη. Και η νομική επιστήμη έρχεται εκεί διότι το ανθρώπινο αλλά και δημόσιο αγαθό της υγείας συντέμνει και συναντά το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου δεν μπορεί να υπάρχει όταν δεν υπάρχει ασφάλεια στην υγεία, στις μεθόδους που αναλαμβάνονται, στα σύγχρονα προβλήματα όπως είναι η βιοηθική, η βοηθούμενη αναπαραγωγή, τα ζητήματα που έχουν σχέση με τα ιατρικά ελαττώματα, αυτή πολύ θολή γραμμή ανάμεσα στο τι μπόρεσα να κάνω, στο τι μπορούσα να κάνω ή στο τι μπορούσα να προβλέψω. Εκεί που πάντοτε τον γιατρό τον θέλουμε στο επίπεδο του Θεού. Δεν είναι όμως, είναι στο επίπεδο του ανθρώπου. Εκτός από έναν φίλο τέως εισαγγελέα νοτά του δικαστηρίου που είχε πει ότι ο δικαστής είναι ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, εγώ δεν έχω αυτές τις προσεγγίσεις. Δεν πιστεύω ότι κανένας είναι ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, εκτός από το Θεό εκεί που είναι και εκτός από τον άνθρωπο εκεί που είναι. Από εκεί και πέρα, εκείνο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους, είναι να βρούμε αυτή τη χρυσή τομή στο να προστατεύσουμε και το προσωπικό δικαίωμα, που είναι και δικαίωμα στη μη πληροφόρηση, ή που είναι όμως και δικαίωμα στον βαθμό της πληροφόρησης που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Και ταυτόχρονα να προσφέρουμε στο δημόσιο αγαθό της υγείας. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι τις πιο καλές τύχες της εργασίας του συνεδρίου σας. Είμαι σίγουρος ότι τόσο θα καθίσω, θα ακούσω πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από αυτά που έχω συνηθίσει να ξέρω. Σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα και ελπίζω αυτές οι πρωτοβουλίες να συνεχιστούν γιατί είναι πρωτόγνωρο αλλά απολύτως δυνατό να συναντούνται εκείνοι που πρέπει να συναντηθούν, οι γιατροί με τους δικηγόρους. Σας ευχαριστώ. Να καλέσουμε τον κύριο Παναγιώτη Σκανδαλάκη, ομότιμο καθηγητή της Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, πρόεδρο Επιστημονικών Συμβουλίων Ομίλου HHG και πρόεδρο του Hill Academy και επίσης πρόεδρο της ESCAN. Κύριε Σκανδαλάκη. Κύριε Πρόεδρε των Προέδρων, αξιότιμοι συνάδελφοι στην ιατρική, και αξιότιμη νομική. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση σε αυτό το διαφορετικό σε έναν γιατρό συνέδριο και θέλω να πω ότι αυτά που άκουσα πράγματι τα ακούω από μια διαφορετική οπτική γωνία ή μάλλον ακουστική. Τώρα ποιος είναι ανάμεσα μεταξύ Θεού και ανθρώπου είναι μόνο η χειρουργή. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να απευθύνομαι ως πρόεδρος του ΧΙΛ, αλλά και σαν γιατρός, σε ένα ακροατήριο, θα έλεγα, σούπερ ειδικό, το οποίο στα πλαίσια της σπουδαίας και πρωτοποριακής αυτής δεύτερης ημερίδας με τίτλο «Ιατρική και δικαιοσύνη», εκεί που η νομική, λέει, συναντά την σύγχρονη ιατρική. Μάλλον η ιατρική συναντά την δικαιοσύνη και την νομική, εγώ θα έλεγα. Γιατί ποια προηγήθηκε τώρα η ιατρική ή η νομική, δεν το γνωρίζω. Η δικαιοσύνη και η ιατρική αλληλοσυνδέονται σε πολλές πτυχές. Η ηθική της ιατρικής περιλαμβάνει την ανάγκη για δίκαιη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και την ευθύνη των επαγγελματιών υγείας
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς διακρίσεις. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάγκη για αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, την εμπιστευτικότητα πληροφοριών και την διασφάλιση ότι οι ασθενείς λαμβάνουν κατάλληλες θεραπείες βάσει των αναγκών τους και όχι της κοινωνικής τους θέσης ή άλλων παραγόντων. Η σύνδεση ανάμεσα στην ιατρική και την δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική και πολυδιάστατη. Η ιατρική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την υγεία και την περίθαλψη των ανθρώπων, ενώ η δικαιοσύνη προστατεύει τα δικαιώματα του ατόμου. Η ιατρική έχει τις δικές της ηθικές αρχές, όπως η ευλάβεια στη ζωή, η προάσπιση του ανθρωπίνου δικαιώματος στην υγεία. Η δικαιοσύνη αναλαμβάνει δράση όπου υπάρχουν παραλήψεις ή αμέλειες ιατρικές πράξεις, προστατεύοντας τα θύματα με νόμους που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ασθενών. Κάθε άνθρωπος έχει δικαιώματα σε ποιοτική ιατρική περίθαλψη ανεξάρτητα με την οικονομική του κατάσταση. Η εξελίξη στην ιατρική, όπως η γεννητική θεραπεία και η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δημιουργούν νέες προσκλήσεις στη δικαιοσύνη. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων αυτών μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του πώς η ιατρική και η δικαιοσύνη αλληλοεπιδρούν για την προστασία της κοινωνίας και την προαγωγή της ευημερίας. Θέλω να εκφράσω πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή, να πω καλή επιτυχία και να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστώ. Να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Γεώργιο Ζαχαρόπουλο, ακτινολόγο, διευθυντή του Τμήματος Γενικών Υπερήχων, πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Υγεία, επίκουρο καθηγητή ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν οι ασθένειες και τα νοσήματα απειλούν το υπέρτατο αγαθό της υγείας και της ζωής, όλοι μας κατά κανόνα καλούμε τους ιατρούς να αντιμετωπίσουν την απειλή και να αποκαταστήσουν τις φυσικές και ψυχικές λειτουργίες. Αυτή η σχέση ασθενούς και ιατρού, αν και δεν είναι πάντα κατανοητό, αποτελεί μια τυπική πράξη εκχώρησης ζωτικών δικαιωμάτων από την πλευρά του ασθενούς στον ιατρό και ο ιατρός βάσει των αρχών της ιατρικής επιστήμης σε μικρό ή μεγάλο προσωρινό ή μόνιμο βαθμό καταργεί επί της ουσίας δικαιώματα ελευθερίας του ασθενούς. Επομένως, η σχέση ασθενούς-ιατρού εκ των πραγμάτων είναι μια νομική πράξη που διέπεται από τους κανόνες δικαίου και τόσο τους ηθικούς όσο και τους θεσπισμένους από τους ανθρώπους. Η νομική επιστήμη είναι αυτή που ερμηνεύει και εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες. Είναι γεγονός ότι τα ερωτήματα που εγείρονται είναι άπειρα και όχι πάντα εύκολο να απαντηθούν. Γι' αυτό είναι πολύτιμη η συμβολή των διεπιστημονικών συναντήσεων, όπως η παρούσα δεύτερη επιστημονική μερίδα Ιατρική και Δικαιοσύνη, καθώς εστιάζει στη συνάντηση της νομικής επιστήμης με τη σύγχρονη ιατρική, δηλαδή τις ταχύτατα εμφανιζόμενες και αναπτυσσόμενες νέες ιατρικές τεχνολογικές εφαρμογές. Συγχαίρω λοιπόν τους φορείς και τους οργανωτές της μερίδας, αλλά και τους εξέχοντες επιστήμονες, εισηγητές και σχολιαστές, και εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα σας. Να καλέσουμε τον κύριο Παπαγεωργάκη, προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας Υγεία. Κυρία Ισαγγελεύ, κύριε Προγραμματέα, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, το Υγεία μαζί με την Ένωση Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής υπό την αιγίδα της ΧΙΛ, του εκπαιδευτικού βραχίωνα του ομίλου μας Hellenic Healthcare Group, διοργανώνει τη συγκεκριμένη ημερίδα. Για δεύτερη φορά. Θα ήθελα να πω ότι η πρώτη φορά ήταν ένα αρκετά πετυχημένο πείραμα. Κοσμίδη, νομίζω, είχε πάει καλά. Ευελπιστούμε πως πραγματικά και αυτή τη φορά
έχοντας κοντά μας και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς να έχουν δεχθεί την πρόσκληση έγκριτοι επιστήμονες τόσο από την ιατρική όσο και από την νομική, θα τεθούν οι προβληματισμοί, θα γίνουν οι συζητήσεις και ενδεχομένως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κάποια συμπεράσματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ειδικά για όλους εμάς οι οποίοι τα ιατρονομικά ζητήματα αποτελούν την καθημερινότητά μας. Είναι πάρα πολλοί οι προβληματισμοί που έχουμε. Έτσι, παρά την επιστημονικά εδραιωμένη άποψη ότι το δίκαιο και η ιατρική παραμένουν, αν θέλετε, οντολογικά δύο διαφορετικοί επιστημονικοί χώροι, όλα αυτά που έχουν συμβεί, ας πούμε, το θέμα της πανδημίας, οι εξελίξεις στην επιστήμη, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα ζητήματα αποδεικνύουν πως τελικά αυτές οι επιστήμες, αν δεν τέμνονται ή συντέμνονται, όπως είπε ο κ. Αλεξανδρής στην τοποθέτησή του, με βεβαιότητα χαράσουν ομόκεντρους κύκλους. Ομόκεντρους κύκλους όπου το κέντρο είναι ένα. Το κέντρο είναι ο άνθρωπος. Εγώ θέλω πραγματικά, ως προϊστάμενος νομικής υπηρεσίας του Υγεία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πραγματικά, που είσαστε σήμερα όλοι εδώ. Και κλείνοντας, σας μου επιτραπεί να πω ότι η σκέψη μας σήμερα είναι και στον Γιώργο τον Κουμάκη, ο οποίος και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη ημερίδα βοήθησε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς έχει φύγει από κοντά μας. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Να καλέσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Λασκαρίδη, δικηγόρο Παρέριο Πάγο, πρόεδρο της Ένωσης Ιατρικού Δικαίου και Βιοθηκής, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Πραγματογνωμόνων Δημοσίας Υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω όλους τους ομιλητές μας και βέβαια τον πρόεδρο του Υγεία, του Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την εισαγγελέα στον Άριο Πάγο Επιτιμή, όπως την αντιπρόεδρο του Άριο Πάγο Επιτιμή που είναι μαζί μας, καθώς και τους καθηγητές νομικής και ιατρικής μαζί που έχουμε και του Παντίου βέβαια και των λοιπόν ειδικοτήτων και της Φιλοσοφικής Σχολής, ομότιμους καθηγητές, που μας τιμούν με την παρουσία τους, όπως και τους λοιπούς νομικούς, ιατρούς, νοσηλευτές και βέβαια και ασθενείς, γιατί και αυτούς ενδιαφέρει το ιατρικό δίκαιο και αυτοί βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους σχετισμούς. Και τέλος, βέβαια, την Οργανωτική Επιτροπή, τον κύριο Κοσμίδη, τον κύριο Σκουτέλη, την αντιπρόεδρό μας, την Κατερίνα Σκουτέλη, όπως και νοερά και τον κύριο Κουμάκη, όντως, που ξεκίνησε αυτά τα συνέδρια στην αρχή στον Άγιο Σάββο που βρισκόταν και συνέχεια με τον Όμιλο Υγεία και πραγματικά ήταν ο συνεκτικός δεσμός και παραμένει ένας συνεκτικός δεσμός για όλους μας με την εξαιρετική προσωπικότητα που είχε και την ιατρική φυσιογνωμία του. Να ευχαριστήσω βέβαια και όλους για τη συμμετοχή και δεν θα σας κουράσω, μόνο δύο κουβέντες θα πω. Να θυμηθούμε λίγο ότι το θέμα είναι δικαιοσύνη και ιατρική. Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο που μας απασχολεί όλους και έχουμε ανάμεσά μας και πολλούς ειδικούς και η βιοθηκή, έτσι. Και είναι και ένας τρίτος πυλώνας, δηλαδή, μας απασχολεί. Στην αρχή υπήρχε μόνο ιατρική, εν αρχή ήταν μόνο ιατρική. Είχαμε μόνο τις ασκληπιάδες, στην ΚΟ, στην Αθήνα, στην Επίδαυρο, όπου και σε όλη τη Μεσόγειο, όπου είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο παροχής ιατρικής, αλλά και διοντολογίας, έτσι, με τον όρκο του Ιπποκράτη, συνεκτικός τους δεσμός ο Ιπποκράτης και ο Ασκληπιός. Σήμερα έχουν αυτορύθμιση εκεί, μόνοι τους ρυθμίζαν τα πράγματα με τον όρκο του Ιπποκράτη και αποβάλανε από τις ασκληπιάδες όποιον θεωρούσαν ότι δεν τιμούσε το επάγγελμα. Σήμερα ανάποδα τα πράγματα, έτερο ρύθμιση, δηλαδή ο νόμος, ο νομοθέτης έχει βγάλει τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας, έχει βγάλει διατάξεις και έχονται δικαστές να έτερο ρυθμίσουν τα θέματα των ιατρών. Δίπολο δηλαδή. Και ενδιάμεσα υπάρχει η βιοηθική στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα έκτροπα των ναζιστών ιατρών, που καταμετρούσαν με όσο γίνεται λιγότερη ποσότητα χημικών ουσιών να σκοτώσουν όσο γίνεται μεγαλύτερο
αριθμό ανθρώπων. Εκεί κάπου χάνει την εμπιστοσύνη στους λευκοντημένους ημίθεους που αναφερθήκαμε μεταξύ θεών και ανθρώπων και μεταφέρεται το κέντρο λήψης αποφάσεων πια όχι στον ιατρό, αλλά σε κάποιους τρίτους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, την Αμερική, αρχίζουν και μιλάνε για θεολόγους, φιλοσόφους και νομικούς, επιτροπές βιοειθικής που θα πρέπει να αποφασίζουν για τα θέματα των ασθενών και βέβαια και οι ίδιοι ασθενείς μέσα σε αυτό το ζήτημα, με κέντρο βέβαια την ενημέρωση για συγκατάσταση του ασθενούς, που είναι η βασική νόμιμη βάση της αγωγής σήμερα, αστικής ευθύνης. Το πρώτο που εξετάζει ένας δικηγόρος είναι να δει αν ενημερώθηκε και συγκατέθεσε ο ασθενής. Επομένως, το κέντρο λήψης αποφάσεων μεταφέρεται από τον ιατρό στον ασθενή και ενδιάμεσα επεμβαίνει και ο νομοθέτης. Εγώ εύχομαι να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ήταν αρχικά, στην αυθορύθμιση, να δουλέψουν σωστά τα πειθαρχικά συμβούλια των ιατρικών συλλόγων και μόνοι τους οι γιατροί, επικουρικά μόνο οι ασθενείς και οι σύμβουλοι, να αποφασίζουν για το ποια συμπεριφορά απάδει από μια προσήκουσα συμπεριφορά γιατρού και ποια όχι. Παραμένει το Hellenic Health Group, το HHG, έχει μια μορφή ασκληπιάδων, δηλαδή επεκτείνεται, έχει αγοράσει το Αμερικάνικο Φάντα και τα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Επομένως, και αυτό έχει προοπτικές να καθορίσει και στη χώρα μας, να βάλει βασικούς άξονες στα θέματα βιοειθικής και ρυθμίσης του χώρου. Να μην ξεχάσουμε βέβαια ότι και σε αυτό το χώρο της δικαιοσύνης που έχουμε σήμερα, οι ιατροί παίζουν ένα βασικό ρόλο, σε αυτούς στηρίζονται και οι δικαστές, όταν στέλνουν σε πραγματογνωμοσύνη τα ζητήματα, τα ιατρικά, γιατί όταν μια υπόθεση αφορά αποκλειστικά ιατρικό σφάλμα, θα είναι ο πραγματογνώμονας που θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο. Επομένως, συνεχίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πολύ σημαντικός ο ρόλος των πραγματογνωμόνων. Πρέπει να δοθεί και εδώ ένα βάρος και κάποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, κατά τη γνώμη μου, στον κώδικα πολιτικής δικονομίας για το θέμα της αμοιβής τους, αλλά και για τις λίστες να επικαιροποιούνται και να υπάρχει μια αξιοπιστία για τα πρόσωπα που επιλέγονται. Καλή επιτυχία σε όλους τους ομιλητές και τα προεδρία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή όλων και τους διοργανωτές. Να καλέσουμε και τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Πάρη Κοσμέδη, παθολόγο-ογκολόγο, διευθυντή της ΒΙΤΑ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Υγεία. Κύριε Κοσμέδη. Καλημέρα σας. Πριν από 2 χρόνια, όταν τολμήσαμε με τη βοήθεια του κυρίου Κουμάκη και της κυρίας Δημητρίου να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, κάτω από την πίεση των προβληματισμών που είχαμε σαν ιατρική κοινότητα, αλλά είμαι σίγουρος και σαν νομική επιστήμη, είχαμε ένα δισταγμό. Το αποτέλεσμα αυτής της ημερίδας τότε άφησε έναν απόϊχο, άφησε έναν εκρηκτικό ήχο μετά, τον οποίο τον βλέπαμε και τον ακούγαμε αρκετούς μήνες. Συγχρόνως, η ιατρική εξελίσσεται, η ογκολογία που είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος έχει εκρηκτικές εξελίξεις, προόδους, επιτεύγματα, τόσο που κάθε μέρα μας βάζει σε ένα προβληματισμό, όχι αν θα κάνουμε σφάλμα, δεν είναι αυτό μόνο, είναι πώς θα δημιουργήσουμε το πλαίσιο αυτό να κινηθούμε σωστά, ηθικά και από νομικής πλευράς σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Για να δώσω μια εικόνα, πριν από 3 εβδομάδες στη Βαρκελόνη έγινε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας που είχα την τιμή να συμμετάσχω. Η διαφάνεια που δείχνω είναι η εξέλιξη που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην ογκολογία, γενικότερα στην ιατρική. Δεν θέλω να σας αναλύσω, αλλά σήμερα η διάγνωση του καρκίνου, τόσο το ιστολογικό παρασκεύασμα,
που είναι η πεμπτουσία για να κάνουμε τη θεραπεία, όσο και η απεικόνηση για να σταδιοποιήσουμε, να βάλουμε διάγνωση πάνω στην οποία θα κινηθούμε θεραπευτικά, γίνεται με τη βοήθεια ή ετοιμάζεται να γίνεται, σε ορισμένες χώρες γίνεται, με τη βοήθεια μηχανημάτων. Φορτώνουμε το μηχάνημα με την πληροφόρηση και το μηχάνημα μας λέει ο ασθενής αυτός τι έχει, τι στάδιο είναι και ποια είναι η πρόγνωσή του. Και βεβαίως συζητήθηκε, είναι μια διαρκή συζήτηση, αλλά συζητήθηκε πάρα πολύ πού βρισκόμαστε στο θέμα αυτό. Δεν φεύγει ο γιατρός από τη μέση, είναι το επίκεντρο, αλλά πια έχει πάρα πολλές συγκλίνουσες παραστάσεις για να πάρει αποφάσεις. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει μια τέτοια διαδικασία, πάρα πολύ λεπτή και ευαίσθητη για την καθημερινότητα του γιατρού, του ασθενούς και της οικογένειας. Θα ακούσουμε, υπάρχουν διαδικασίες, προχωράμε. Η αίσθηση που παίρνω εγώ σαν γιατρός είναι ότι κάθε φορά που γίνεται μία εξέλιξη, που είναι καθημερινό πια φαινόμενο, έρχεται η νομική να προσπαθήσει να βάλει το πλαίσιο λειτουργίας. Αυτή η αγωνία μας στην ιατρική κοινότητα, που είμαι βέβαιος είναι και η αγωνία της νομικής κοινότητας, μας έχει οθήσει στο να βρισκόμαστε εδώ, μαζί. Δεν ξέρω αν θα βρούμε λύσεις. Δεν είναι πάντα το πολύ εύκολο πράγμα. Και σε μια ομιλία μου θα σας δείξω πόσες σκέψεις περάσανε από νομικά συμβούλια για μια διαδικασία υποστήριξης ασθενών με καρκίνο. Απλά πράγματα, αλλά πόσο πολύπλοκα στην πράξη τους. Θέλω λοιπόν αυτή τη στιγμή να σκεφτώ ότι αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να ζυμώσουμε έννοιες καινούριες, πρωτοποριακές, πρωτότυπες, και η νομική και η ιατρική, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά με ορίμανση να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία θα οδηγήσουν ένα ορθολογικό νομικό πλαίσιο προστασίας της αξιοπρέπειας των προσωπικών δικαιωμάτων, χωρίς όμως τον εγκλωβισμό των ασθενών σε ασφυκτικά πλαίσια που θα κάνουν την δυνατότητα της ιατρικής επιστήμης σχετικά αδύνατη. Με αυτά θέλω να σας καλωσορίσω, να ευχαριστήσω όλους τους προλαλήσαντες, να ευχαριστήσω όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τους ομιλητές, τους σχολιαστές, τους προέδρους. Ξέρω χάνετε ένα Σαββατοκύριακο, αλλά πιστεύω στο τέλος θα αξίζει τον κόπο να το θυμόμαστε. Και με αυτό να κηρύξω την έναρξη και να καλέσω αμέσως το πρώτο Προεδρείο, κάνοντας γέφυρα αυτή την διαφάνεια για να έχουμε μια όμορφη συζήτηση. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.